Αρχίζει λοιπόν τον ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής μεταξύ της ΑΕΛ και του ΑΠΟΕΛ με τους γηπεδούχους και τον Ριστεύσκι να γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Κατά την μπάλα ο Έουλερ, είναι καλός χειριστής, πέρασε, θα στείλει απέναντι. Έχει πέσει κάτω στην συνέχεια, η μπάλα κατέληξε έξω, out δείχνει ο διαιτής Νικολάου. Ο Σόουζ ανοίγει παιχνίδι για τον Πέδρο. Γύρισμα προς τα πίσω, η παλιά στην περιοχή, ο Κβιλιτάια, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Και οι δύο ομάδες τρέχουν για να πετύχουν τους στόχους τους. Ο Μιλιτσιάνου πέρασε και μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έπεσε κάτω, έχουμε πέναλτι. Στο 10ο λεπτό η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ξανά η ενέργεια από τον Μιλιτσιάνου, ο Βινίσιος είναι ο παίχτης ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, πρώτα με το χέρι και στη συνέχεια και λίγο με το σώμα. Έουλερ εκτελεί, αποκρούει ο Σκουφέτ, δεν ήταν καθόλου καλή η εκτέλεση, δόθηκε η δυνατότητα στον πολύ φορμαρισμένο αυτή την περίοδο Σκουφέτ να αποκρούσει, η ΑΕΛ έχασε μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Απλώνεται η ΑΕΛ, έρχεται βοήθεια από τον Μαζάν. Ο Μπαλτέ όμως έκλεισε και είναι έτοιμος για το σουτ και θα το κάνει. Και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, κάπου χτύπησε, αλλά είχε πορεία προς την εστία. 1-0 η ΑΕΛ. Δεν έβαλε το πέναλτι, αλλά έβαλε ο Ρωμάριο Μπαλτέ αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Κοντράρει κάπου η μπάλα, δεν μπορεί ο Σκουφέτ. Δείτε ξανά. Και καταλήγει στη γωνία του. Έπεσε ο Νταουσβίλη και προσπάθησε να σταματήσει την πορεία της μπάλας. Ξανά και ξανά το σούτ από τον Μπαλτέ. Εκτελεί ο Τόμας Ντεμιτσέτη, μπάλα παίρνει ύψος για τον Καρό. Ο Σάντος έκανε την κεφαλιά, νέα κεφαλιά και το ΑΠΟΕΛ ισοφαρίζει, 1-1. 1-1, ο Κβιλιτάια νομίζω είναι ο σκόρερ. Δείτε εδώ ξανά την εκτέλεση από τον Ντεμιτσέτη. Ο Σόουζα είναι ο παίκτης ο οποίος διεκδίκησε την μπάλα. Ο Σάντος έκανε την κεφαλιά. Ο Καρός στη συνέχεια και ο Κβιλιτάι από κοντά. Ο πρώτος σκόρερ του ΑΠΟΕΛ σημειώνει τον γκολ. Φτάνει τα 6 τέρματα και ισοφαρίζει για την ομάδα του Σοφρόνη Αυγουστή. Το ντέρπι έχει πολλά να μας προσφέρει ακόμα. Ξανά και ξανά. Κίνηση από τον Μιλιτσιάνου. Μαζί του ο Καρό, ο Μιλιτσιάνου πήρε την μπάλα, έκοψε πολύ ωραία, ελευθερώθηκε και πέτυχε ένα φοβερό γκολ. Στο 35ο λεπτό λοιπόν, να η απάντηση της ΑΕΛ. Πόσο ωραία ελίσσεται στην περιοχή. Και αποφεύγοντας τον Καρό, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν μπορούσε με τίποτα να ανακόψει την πορεία της μπάλας προς την εστία του. Ο Σκουφέτ πάει στην απέναντι γωνία. Σαν μπάλα γύρισε πολύ ωραία και ελευθερώθηκε σιρτά. Σούτα τον Οκριασβίλη πάνω από την εστία. Έτοιμος ο Μπαλτέ για να εκτελέσει το φάουλ. Πέρασε η μπάλα ο Ριστεύσκι από κοντά, χάνει μεγάλη ευκαιρία. Ο Σκουφέτ ήταν στη σωστή θέση. Ο πλευράς της ΑΕΛ και εκείνη του Ναντέκτου από το πρώτο ημίχρονο. Σέντρα τον Σαμπάλα. Έγινε κεφαλιά, ευκαιρία με τον Μαγκλίτσα, ισοφαρίζει, σκοράρει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Ο Μαγκλίτσα στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Αποδεικνύεται χρυσή αλλαγή για τον Σοφρόνη Αυγουστή. Από την σέντρα του Σαμπάλα, ο Μαγκλίτσα περιμένει την πάσα που γίνεται, είναι από κανονική θέση βεβαίως. Ύστερα από την κεφαλιά έρχεται, του στρώνεται, βλέπει την απέναντι γωνία. Ο Σόουζα νομίζω έκανε την κεφαλιά και ο Μαγκλίτσα με αυτό το άψογο πλασέ έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία, σημειώνοντας το 2-2. Βλέποντας την κίνηση από τον Κβιλιτάια, έστειλε την μπάλα στην περιοχή. Ο Κβιλιτάια θα το βλέπει το βράδυ και δεν θα πιστεύει τι έχασε. Και είναι ξανά μπροστά. Ο Κβιλιτάια θα γυρίσει, τώρα θα βάλει τον γκολ. Ήταν πολύ πιο δύσκολο αυτό που έκανε τώρα. Ο πρώτος σκόρερ του ΑΠΟΕΛ γίνεται το πρόσωπο της αναμέτρησης. Πετυχαίνει το 2-3 στο 75ο λεπτό με μια εξαιρετική ενέργεια και δευτερόλεπτα μετά που έχασε την πιο ξεκάθαρη ευκαιρία στον αγώνα. Ανατροπή δεδομένων από την ομάδα του Σοφρόνη Αυγουστή. Kingsley Σαρφός στην εκτέλεση αυτού του φάουλ για το ΑΠΟΕΛ. Με δύναμη ο Μέγερη και στη συνέχεια ευκαιρία με τον Κβιλιτάια. Και τώρα έδωσε στον Δημήτρη Θεοδόρου. Απέναντι κινούνται Μαγκλίτσα και Κβιλιτάια. Ο Θεοδόρου θα πάρει την προσπάθεια μόνος. Πέφτει ο Μέγερη, χάνει την μπάλα. Μαγκλίτσα.
Τέλος της αναμέτρησης. Το ΑΠΟΕΛ φεύγει με νίκη από το Τσίριο στάδιο στον Τέρπι. Δείτε πώς πανηγυρίζει ο Σοφρόνης Αυγουστή. Κάνει βαθμολογικό άλμα. Φτάνει στους 30 βαθμούς.